έφυγε από την ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Σάκης Σταυρόπουλος, σκορπώντας θλίψη στον οργανισμό του Πανηλιακού. Ο Σάκης Σταυρόπουλος απεβίωσε στο σπίτι του στην Κουτσοχέρα Ηλίας, προκαλώντας μεγάλη συγκίνηση στους φιλάθλους της ομάδας του Πύργου, της οποίας αποτελεί ένας εκ των πιο ιστορικών προέδρων της. Είναι πολύ δύσκολες οι ώρες και για την οικογένεια και για μένα προσωπικά, μαθαίνοντας για το χαμό του κυρίου Σταυρόπουλου, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος, ο οποίος με πήγε στο Πανηλιακό από τον Εθνικό Αστέρα, την ομάδα της γειτονιάς μου, της Αγιανή. Μας έδωσε πάρα πολλά τα 3 χρόνια. Ήταν συνέχεια δίπλα μας, από το 93 μέχρι το 96 που βρέθηκα στην ομάδα. Έδωσε πάρα πολλά στην ομάδα, ήταν πραγματικός ηγέτης και αναμορφωτής της ομάδας και πριν πάω εγώ και μετά που έφυγα εγώ, μαζί με τον Τζόρτζεβιτ που πήγαμε στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 96. Είμαι πάρα πολύ λυπημένος, στεναχωρημένος. Ζούσε και ανέπνεε για το ποδόσφαιρο. Συνέβαλε καθοριστικά στις μεγάλες επιτυχίες του Πανηλιακού, ενώ ήταν ο άνθρωπος που έφερε στον Πανηλιακό τους Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς και Στέλιο Γιαννακόπουλο, δύο παίχτες που πήγαν στον Ολυμπιακό κάνοντας μεγάλη καριέρα αφού πήραν στις πλάτες τους πρώτα την ομάδα του Πύργου. Πίστεψε σε μένα με πράξεις και όχι μόνο με λόγια και πραγματικά εκείνη η στιγμή της μεταγραφής μου ήταν και η αρχή μιας ιδιαίτερης και επιτυχημένης καριέρας την οποία είχα. Νομίζω ένα πολύ μεγάλο μέρος της καριέρας μου το χρωστάω στον κύριο Σταυρόπουλο, γιατί αν δεν ήταν αυτός να με πάρει από τον Εθνικό Αστέρα στον Πανηλιακό και από εκεί και πέρα κάθε χρόνο να ανεβαίνω με κατηγορία και από τη Γάμα Εθνική μέσα στα επόμενα 3 χρόνια να βρισκόμαστε στην Αλφα Εθνική, αν δεν είχε γίνει αυτή η πορεία, ίσως και η καριέρα μου να μην ήταν σήμερα αυτή που έχει διαγραφεί. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε εκτάκτος μετά τη θλιβερή είδηση του θανάτου του Σάκη Σταυρόπουλο και έξερε αφενός την ανεκτήμητη προσφορά του στο ηλιακό ποδόσφαιρο, καθώς επί της προεδρίας του η ιστορική ομάδα της πόλης συμμετείχε στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Κατηγορίας. Με ανεπανάληπτες επιτυχίες και αφετέρου την εν γέννη και ανιδιωτελή προσφορά του στους δημότες του Πύργου. Η κληρονομιά που αφήνει πίσω του είναι βαριά, ενώ η παρακαταθήκη του είναι αυτονόητο πως θα συνεχίσει να εμπνέει τους παίχτες και τους φιλάθλους του Πανηλιακού για πολλά χρόνια.